Γη της Επανάστασης. Ακόμα το συγκλονιστικό μυθιστόρημα «Η Σμύρνη της Φωτιάς και του Έρωτα». Η αγάπη που νίκησε το θάνατο και την καταστροφή της Νατάσας Γκουτσικίδου. Επίσης, εργόχειρο, πολυτελές περιοδικό. Ζωντανέψτε με βελόνα και κλωστή τα πιο μοντέρνα σχέδια. Κέντημα, ράψιμο. Μοναδικές ιδέες για το σπίτι και την οικογένεια. Και Bob Σουγκαράκης. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Μεγάλος διαγωνισμός στο Έψιλον. Κερδίστε το εισόδημα 2 χρόνων αξίας 20.000 ευρώ μετρητά. Το Έψιλον σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε το εισόδημα 2 χρόνων αξίας 20.000 ευρώ μετρητά. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 1-4748 ή στείλτε SMS στο 1-4748 γράφοντας Έψιλον, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και εξασφαλίστε το εισόδημα 2 χρόνων αξίας 20.000 ευρώ μετρητά. Εξασφαλίστε με τον πιο εύκολο τρόπο το εισόδημα 2 χρόνων αξίας 20.000 ευρώ μετρητά. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 1-4748 ή στείλτε SMS στο 1-4748 γράφοντας Έψιλον, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και εξασφαλίστε το εισόδημα 2 χρόνων αξίας 20.000 ευρώ μετρητά. Ξεκινήσαμε σήμερα. Καλημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 5η 9 Φεβρουαρίου. Παιδιά, καλημέρα. Σκεφτόμουν να λέω κάτι φοβερό. Όπως είχαμε κάνει αντίστοιχη μέτρηση για τη νέα χρονιά, να βάλουμε 5 μέρες μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου. Ωραίο! Ωραία! Τι περιμένουμε. Τον περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 7:48 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. 2-11-2-12-23-57. Να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη δικιά σας καλημέρα. Παπάκι, φτιάξε καφέ στο Twitter, να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τις εικόνες σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να μπω λίγο Σούπερ Κατερίνα. Υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά σήμερα πάνω μου. Δεν την καταλάβατε. Το κόκκινο κραγιόν. Το κόκκινο κραγιόν. Και σου πάει πολύ. Νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή φέτος δεν έχω βάλει ποτέ κόκκινο κραγιόν. Ναι. Εγκαινιάζουμε την πρώτη μέρα. Εγκαινιάζουμε λοιπόν την πρώτη μέρα του κόκκινου κραγιόν. Σεξι λίγο. Σου πάει το κόκκινο. Και σου πάει κάτι. Και θα σας γράψω και πιο κόκκινο είναι, γιατί είναι ένα σημαντικό κόκκινο που από κάθε γυναικεία τσάντα δεν πρέπει να λείπει. Θα σας γράψω στα social media. Είναι τη Μέρλιν αυτό το κόκκινο. Το κόκκινο το έτσι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόκκινο. Το είναι το πιο κλασικό κόκκινο. Λοιπόν, τι φοράω λοιπόν, μαρινιέρα. Μαρινιέρα, αυτό το λεγόμενο έτσι με ρίγες. Ασπρόμαυρο, ριγέ. Να σας πω ότι όταν γενικώς, επειδή τώρα στην Άνοιξη θα βρείτε πάρα πολλές μαρινιέρες ή ασπρόμαυρα, τέτοιο στυλ. Θα τα βρείτε σε σακάκια, θα τα βρείτε σε κουστούμια, θα τα βρείτε σε φορέματα ή σε ντεπιές, οτιδήποτε. Ταιριάζει πάρα πολύ με ένα κόκκινο κραγιόν και eyeliner. Σας δίνω μια ιδέα. Και από πάνω φορώ ένα πουλοβεράκι, γιατί όπως είπαμε, ο καιρός έχει ξαναπαγώσει. Πάνω που είπαμε ότι εντάξει, κάπως κάτι γίνεται. Ξαφνικά ο καιρός έχει ξαναπαγώσει, οπότε δεν θα μπορούσα να με βάλω πουλοβεράκι. Από κάτω αυτά τα πέδιλα που έχω λιώσει τα κλασικά, τα βλέπετε συνέχεια. Αλλά είναι τα πιο βολικά. Εντάξει, παπούτσια δεν μπορούμε να έχουμε καινούργια κάθε μέρα. Και δεν υπάρχουν και τόσοι παπούτσια στην αγορά. Πέρα από ότι αυτά που βλέπετε, που φοράμε, δεν είναι δικά μας. Είναι αυτά που μας δίνουν και μετά τα επιστρέφουμε. Αλλά πόσα παπούτσια να υπάρχουν, παιδιά. Και το κλασικό μαύρο πέδιλο δεν φεύγει ποτέ. Από τη μόδα. Ένα μαύρο πέδιλο χειμώνα καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει στην τουλάπα σας. Μέχρι να το λιώσετε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τη Σούπερ Κατερίνα. Πώς είστε, παιδιά, με εσείς? Είμαστε καλά. Εσύ. Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, και εγώ μια χαρά είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε με τον Κωνσταντίνο.
στο Σταμάτη Φασουλή. Βεβαίως, η παράσταση Νίκη του Χρήστου Χωμενίδη. Που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε το Σταμάτη Φασουλή. Βεβαίως. Αυτό έχω ιδιαίτερα την αμία, τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Και ένας εξαιρετικός θείασος, μια παράσταση που θα ξεκινήσει 17 Φλεβάρι στο θέατρο του ελληνικού κόσμου. Πραγματικά ένας και ένας συντελεστές τους βλέπουμε. Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Τεράστια ονόματα. Φιλανέτη Κομινού, Σταμάτη Φασουλή φυσικά στην ευρηματική σκηνοθεσία. Η Σοφία Φαραζή, ο Στέλιος Μάινας, η Ευγενία Δημητροπούλου και πάρα πολλοί άλλοι. Έχουμε λοιπόν δηλώσεις από όλους. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μας λέει ότι μπορεί να πει κάποιος ηθοποιός, ας πούμε τη Δέσποινα Βανδύ, συνάδελφο. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει αυτή τελικά η ανεκτικότητα σε αυτό το χώρο. Η Σταμάτη Φασουλής μας μιλάει για το αν θα είναι τελικά στο Your Face. Εδώ η κυρία που βλέπουμε είναι η Φιλαρέτη Κομνηνού, έτσι δεν είναι. Αυτή ακριβώς. Μας μιλάει και η ίδια. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να τη δούμε τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Πάρα πολύ καιρό. Δεν μιλάει ποτέ στις κάμερες. Πολύ σπάνια τέλος πάντων. Εσείς δεν τη θυμάστε από το Σίβελ του Χριστόφου Παπακαλιάτη. Ναι, καλέ πρωταγωνιστικό. Ακριβώς, ναι. Κούκλα. Ναι, παίζει πολύ θέατρο. Και έχει και πολύ ωραίο γιο. Αλήθεια. Και αυτή είναι πολύ ωραία γυναίκα. Έχει υπάρξει και τώρα είναι ακόμα πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Αριστοκρατική και θέλω να σου πω ότι από κοντά σου εμπνέει και μία λες τώρα να τη ρωτήσω, να μην τη ρωτήσω, επειδή είναι πολύ πιο ψηλά με την έννοια του Βεληνοκούς, ρε παιδί. Ακριβώς, ναι. Μας μιλάει λοιπόν για την κατάθλιψη η οποία πιστεύει ότι μαστίζει τους γύρω της και αν έχει η ίδια έχει πέσει ποτέ σε κάτι τέτοιο. Η Γογό Μπρέμπου μας απαντάει στο αν είναι πιο ιδιαίτερη στιγμή, γιατί ο Χρήστος Χωμενίδης που έχει γράψει το βιβλίο είναι ο σύντροφός της. Και να δούμε πώς αντιδράει σε αυτό η Σοφία Φαραζή και όλος ο θείασος της παράστασης Νίκη για εσάς και μόνο. Πάμε. Η Νίκη, το διακεκριμένο με κρατικό βραβείο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη, αναμετράται για πρώτη φορά με τη θεατρική σκηνή σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Η εκπομπή μας βρέθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Υπάρχει σύγκρουση ενός συγγραφέα με τον σκηνοθέτη για το πώς μπορεί να αλλάξει κάπως την βέβαια, ιστορία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει σύγκρουση, διότι κοίταξε να δεις κάτι. Άμα εφόσον εμπιστεύεσαι τον σκηνοθέτη, και στην περίπτωση τη δική μας με την Νίκη, εγώ τον εμπιστεύομαι απολύτως τον Σταμάτη Φασουλή, το τιμόνι είναι στα χέρια του. Το Your Face θα σας δούμε. Ελπίζω ναι. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχετε καταλήξει κάπου. Ναι. Γιατί στην ουσία από το δικό σας όνομα είναι το μόνο που λένε όλοι ότι έχει κλειδώσει, ας πούμε. Ναι. Με κλειδώσανε. Είναι και ο Φώτης. Δεν ξέρω ακόμα να σας πω. Είπαμε τον Τζόνι ότι μου λέω ναι, εγώ είμαι μαζί σου, μαζί σας. Μόλις κάνω την πρεμιέρα, πάρτε με να πούμε τις λεπτομέρειες. Δεν έχω ζητήσει τίποτα άλλο. Ένα βράδυ βγήκαμε, του λέω ναι, είμαι μαζί, το κάνουμε. Και με την κυρία Βανδύ, τη φωτογραφία που ανεβάσατε. Ναι. Το οικονομικό κομμάτι δεν παίζει ρόλο στο να πάει κάποιος να κάνει μια εκπομπή τηλεοπτική στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Δηλαδή... Το οικονομικό κομμάτι δεν παίζει πουθενά παντού ρόλο. Ναι, ξέρεις κανένα να πάει κάτι χωρίς λεφτά. Θα κάνεις κάτι που δεν είναι για τζάμπα. Όχι βέβαια. Και πάντα με μισθό, παιδιά, πώς το λένε, μεγάλο, αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Ναι. Καλά θα κάνεις να σου πω. Μην πας. Ναι, πάω αυτό, ναι. Σαν μπράβος δεν είμαι έτσι, σας προστατεύω εδώ έτσι. Ως πολύ νέα χάνεται στα βάθη των αιώνων, έπλεξα με θειάσεις, μη γελάς. Έπρεπε να πεις όχι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Χαρά είστε. Να το. Το κορίτσι που ξέρει ότι θα πάει μπροστά. Έχουμε μπει στο ρόλο επειδή παίζετε τη γιαγιά γι' αυτό. Αναχαθείς. Πάει η καρδιά σε έναν ηθοποιό που έχει τεράστια εμπειρία και καριέρα να πει τη Δέσποινα Βανδύ συνάδελφο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι συνάδελφος, είναι μια γυναίκα που παίζει, δεν ξέρω αν συνεχίσει. Ναι παιδιά, μην το βλέπετε έτσι. Το θέατρο είναι ανοιχτό, τα δρόμενα είναι ανοιχτά. Ένας άνθρωπος που έχει προσόντα βεβαίως να βγει. Έχω ξεφύγει, δεν ξέρω τι με περιμένει στην επόμενη γωνία, αλλά προς το παρόν βλέπω ανθρώπους δικούς μου, φίλους μου, λίγο πολύ να συζητάνε όλοι την επίσκεψη στον ψυχοθεραπευτή, τι είδους χάπια μπορεί να πάρει κανείς. Είχα διαβάσει ότι είστε λίγο ενάντια σε αυτό πλέον και σε αυτό που μας, σήμερα μας χαρακτηρίζει ως αριστερή κυβέρνηση που έχουμε, δηλαδή. Θα το συνεχίσουμε πολύ ακόμα. γιατί είπαμε, περιμένουν και άλλοι. Όχι. Θέλετε απάντηση σε αυτό? Ό,τι θέλετε. Δηλαδή, πώς το βλέπετε να κλείνουμε τώρα σιγά σιγά? Ναι, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, γιατί βλέπω να περιμένουν συναδέλφοι, συνάδελφοι. Λοιπόν, παρακαλώ, τι με ρωτήσατε? Στην ουσία, η αριστερά του τότε και του βιβλίου και της εποχής εκείνης με τη σημερινή έχει καμία σχέση? Έχει. Δυστυχώς η ιστορία κάνει κύκλους και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, γιατί τελικά αν μαθαίναμε από τα λάθη μας, εμείς οι Έλληνες, θα γινόμασταν και εξαιρετικά μορφωμένοι. Είναι για σας μια πιο στιγμή ιδιαίτερη από τη στιγμή που το βιβλίο το έχει γράψει ένας πολύ δικός σας άνθρωπος? Θα μου επιτρέψετε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση καταρχήν, αλλά δεν θα απαντήσω. Γιατί η προτεραιότητα πάντα έχει
Το βιβλίο υπάρχει, η παράσταση υπάρχει. Λάθος, είπατε ότι είχατε 2 χρόνια από το θέατρο. 2 χρόνια, ναι. Λόγω του παιδιού. Ναι, γιατί γύρισα στη δουλειά στους 2 μήνες όταν γέννησα στο θέατρο και πήγαινα χειμώνα καλοκαίρι με τις παραστάσεις και δεν είχα μείνει καθόλου με την κόρη μου και αισθανόμουν φοβερές στύψεις και είπα τον πρώτο χρόνο πρόπερση να κάτσω, ο πρώτος χρόνος έγινε δεύτερος, γιατί όσο κάθεσαι μην νομίζεις. Καλομαθαίνεις κιόλα. Σε όλους μας είχε συμβεί. Θυμάμαι με τον Γιάννη τον Τζιμιτσέλη. Κάναμε επανάληψη στους άντρες έτοιμους για όλα και είχαμε κάνει ελάχιστες πρόβες. Και βγήκαμε και το ξέρουμε γιατί παίζαμε 2 σεζόν. Βγήκαμε και άρχισε να στεγνώνει το στόμα μας όλων όμως. Και μιλάγαμε μία γλώσσα η οποία δεν ήταν ελληνικά. Ήταν κάτι, ας πούμε, μία γλώσσα δική μας. Κοιταζόμαστε με απελπισία. Βγήκαμε πίσω και λέμε, «Ωχ, Παναγία μου, τι έγινε, δεν μιλάς ούτε εγώ μιλάω». Κανένας δεν μιλούσε. Έχετε δηλαδή εκνευριστεί ποτέ με θεατή, αυτό εννοώ. Ναι, βεβαίως. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου αρκετά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια συμβαίνουν πολλά, ας πούμε. Το Μπεγλέρι μπορεί να σε πεθάνει. Γιατί, γιατί μιλάς κανονικά, λες εσύ και έχεις έναν ρυθμό. Το Μπεγλέρι έχει το δικό του ρυθμό. Τα κατούκα, ας πούμε, ναι. Και έρχεται εκεί που ρε παιδί μου. Δε... Εκεί ή ακολουθείς το ρυθμό του Μπεγλεριού ή. Παρακαλά στο Θεό, ας πούμε, να το σταματήσει. Λοιπόν, εξαιρετικοί όλοι, μίλησαν όλοι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά που επιμήκα του Παπακοσταντίνου. Μέσα σε 5 λέξεις, μέσα σε μία πρόταση, πόσο ωραία μίλησε και ότι θα πούνε, θα κάνουν ότι ουσιαστικά το θέατρο είναι ανοιχτό και τα δρόμενα είναι ανοιχτά για ανθρώπους που έχουν ταλέντο και αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω, είπε κατά πόσο θα συνεχίσει να το κάνει όλο αυτό. Και μετά μου είπε κάτι πολύ σωστό. Είπε ότι το σανίδι, το θεατρικό σανίδι, είτε θα σε αποδεχτεί, είτε μετά θα γίνει βρεγμένο. Θα σε ξεράσει, έτσι όπως λένε οι ηθοποιοί. Απλά μην τα ακούσει η κυρία Διαβάτη αυτά. Επειδή εγώ τη Μίρκα την είχα καθηγήτρια στη σχολή, θέλω να σα πω. Τη λέω Μίρκα, συγγνώμη γιατί έχουμε τέτοια σχέση και τη μιλάω στον ελληνικό. Δεν θα την μιλούσα ποτέ στον ελληνικό. Γενικώ είναι πολύ άνετη με όλου. Ναι, όχι. Ότι και σαν καθηγήτρια ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και δεν είχε αυτά που είχαν άλλοι καθηγητέ στη σχολή. Τα κλειστόμια και τα συγκεκριμένα. Ναι, και ούτε έχει κόμπλεξ με την τηλεόραση ούτε τίποτα. Καλέ, φαίνεται η γυναίκα. Φαίνεται και κάποια που πάνε πάντα. Η δημοσιογράφια απαντάει γλυκύτατα και είναι μια κορυφαία ηθοποιός που έχει παίξει από τηλεόραση μέχρι τις πιο σπουδαίες παραστάσεις και μονολόγους εξαιρετικούς. Είναι πολύ καλή. Είναι. Και μου έλεγε απλά και εμένα μου αρέσει, μου λέει η ντριγκά. Μακάρι μου λέει να λέγανε ότι έχω γκόμενος και τη φοράω. Τη αρέσει, ναι, ναι, πάρα πολύ. Ναι, καλά. Και βλέπει εκπομπέ. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Παιδιά, πολύ καλή κόλαση. Και ταλαντούχα. Ναι. Πολύ ταλαντούχα, όχι ηθοποιός. Χθες γενικότερα όμως νυχτοπεπατήσαμε. Ναι, ναι. Πήγαμε πολλές βόλτες. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγαμε στην παρουσίαση του βιβλίου Ερωτικές συνταγές του Έκτορα Μποτρίνη. Α, ο Έκτορας Μποτρίνη έβγαλε το καινούργιο του βιβλίου. Ναι, πρέπει να το πάρουμε. Με γκουρμεντιές, είναι. Του Βαλεντίνου. Λοιπόν, ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης που είπε ότι φτιάχνει χαλβά με κρέμα πορτοκάλι. Μου άρεσε. Λοιπόν, ο Ηλίας Μαμαλάκης ήταν εκεί πέρα. Βέβαια, δεν πήγαμε μόνο στο βιβλίο του Έκτορα Μποτρίνη. Συναντήσαμε και τους Άδερβιου. Μας μιλάει για τη συνεργασία της με τον Καπουτζίδη. Μ' αρέσει πάρα πολύ τραγουδίστρια τον Άδερβιου, η Έλενα. Η Έλενα Τσαγκρενού. Κούκλα, τρομερή και πάνω στη σκηνή, καταπληκτική. Λοιπόν, τα έχουμε. Ωραία. Να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε και έχουμε να τα σχολιάσουμε. Έρωτες, πρεμιέρες, φαγητό και συνταγές. Αυτό δεν είναι ένα απλό όλα. Έχεις κάνει ποτέ κάποιο δείπνο για να εντυπωσιάσεις? Αν έχω κάνει ποτέ. Όχι, δεν έχω κάνει δείπνο για να εντυπωσιάσω. Αλλά έχω εντυπωσιάσει αρκετές φορές με το δείπνο. Ναι, από μικρός ξεκίνησα να μαγειρεύω γιατί είχα δυναμία στα γλυκά. Και έτσι ξεκίνησα να μαγειρεύω γλυκά. Και κάποια στιγμή δεν μπορείς μόνο να μένεις με τα γλυκά. Κάποια στιγμή γίνεις. Αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι το έχω εξελίξει πάρα πολύ καλά, είναι ο χαλβάς στη Μυγδάλη. Στο βιβλίο μιλάει για ερωτικές συνταγές. Ναι, με ποια έννοια, αλλά γιατί το βιβλίο δεν το ξέρω. Φαγητά τα οποία μπορεί να είναι λίγο ερωτικά ελιξίρια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοια φαγητά. Μου λείπει η τηλεόραση και θα ήθελα να κάνω πράγματα που δεν έχουν απόλυτη σχέση με τη μαγειρική. Ήθελα να κάνω πιο ιστορικά ντοκιμαντέρ για τον Απόστολο Παύλο, για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Κάτι ακούγεται τώρα, το οποίο δεν είναι τίποτα από αυτά που σας είπα, αλλά είναι ένα πολύ γλυκό κυρίως project, το οποίο εύχομαι να κάτσει, αλλά είναι ακόμα στα χαρτιά. Και ξέρετε ότι είναι στα χαρτιά, δεν γίνεται και πραγματικότητα. Μπορεί να σας συζητάτε δηλαδή από την Όχι, αν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει τέλη Μαρτίου.